έπαρση. Σημαία. Έθνος. Ελεύθερη ώρα. Όχι. Έθνος. Λαός. Λάος. Καμπότζη. Αμερικάνοι. Μην λέμε τρέλες τώρα. Αμερική. Μια πολύ ωραία χώρα η οποία περιβρέχεται από θάλασσα. Όχι, 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 όχι. Αμερική. Μια πολύ ωραία χώρα η οποία περιβρέχεται από θάλασσα. Καλά, καλά, λοιπόν. Από Α. Αλβανία. Απραξία. Γιατί? Κυβερνητική. Κυβερνητική. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί όχι. Κίνδυνος ανισορροπίας στα Βαλκάνια. Τουρκία. Οθωμανικό. Δίκαιο. Οθωμανικό και δύο και εδώ δεν πάνε μαζί, κύριε. Αμερική. Μια πολύ ωραία χώρα που περιβρέχεται από θάλασσα. Α, καλά, εντάξει, άστο. Από έψιλον τώρα. Ελευθερία. Ή θάνατος. Αλβανία. Ανισορροπία στα Βαλκάνια. Πού το πάμε, πού το φέρνουμε, όλο στα ίδια πέφτουμε όμως. Μήπως είμαστε κολλημένοι. Αμερική. Μια πολύ ωραία χώρα περιβρέχεται από θάλασσα. Ναι, καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Από όμικρον. Ορχήστρα. Όχι, ρε γαμώτο. Τι πάθατε. Πω, πάρε λίγο το ξεχάσω. Ποιο. Το βιολί μου. Είναι ώρα για την εξάσκησή μου. Μα γιατί. Μισό λεπτό. Είστε μουσικόφιλος. Όχι, καρεκλόφιλος είμαι. Αγαπώ πολύ τη θέση μου και θέλω να τη διατηρήσω. Και είναι μέθοδος αυτή. Ανοιχτή δασκάλου. Τι θα μας παίξετε? Καταρχήν θα παίξω με τα νεύρα σας, γιατί είμαι ακόμα στο τρίτο μάθημα και έχασα τα δύο προηγούμενα. Μαθήματα? Όχι, δοξάρια. Μου σπάνε, καταλάβατε. Καθένας με τη χάρη του και αυτός με το δοξάρι του. Αν ήταν το βιολί πουλί, δεν θα το παίζανε πολύ. Σας ακούμε. Άσκηση δύο δακτύλων σε φαμίζωνα εκτός δακτυλίου μονόπετρο μπριγιάν και εκπεριτροπής. Εκτελέστε το. Λοιπόν. Πού το πάνε το βιόλι, χελιδόνι στο κλουβί. Πού το πάνε το δοξάρι, κάθε νύχτα με φεγγάρι. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο οδείο, να έχω πάντα υπουργείο. Εκτός από την ομοιοκαταληξία, το οδείο και το υπουργείο έχουν καμία άλλη σχέση? Βεβαίως. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πια. Να την πω ή να την παίξω? Να την πείτε καλύτερα, γιατί τόσο καιρό που την παίζατε προκοπή δεν είδαμε. Λοιπόν, μετά τη ρίση του μεγάλου αυτοκράτορα. Του Μπερτολούτσι. Όχι, του Σιμίτη, του Προέδρου του Κινήματος του Εξυνεδρίου Γεννηθέντα Ούπι Θέντα Τεχνοκρατούντα. Από την Τραπεζούντα Σαμσούντα Δε και Κερασούντα στηρίζον τον Μπερίσα τον Παρατραπεζούντα. Τα ριάλια, 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 τα μονολίνα πονάκια διπλά. Τα πεντολίνα μονολίνα τσεπούντα. Ο Πεζεβενγκή που τα έχει στη βούγκα. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Αναφέρεστε στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Όχι, σε αυτήν έτσι κι αλλιώς δεν αναφέρεται κανείς. Τα κονδύλια δόθηκαν, τα καντήλια έπεσαν και καθαρίσαμε. Όχι, όχι, δεν καθαρίσαμε. Όχι, την πατήσαμε. Ούτε και την πατήσαμε. Θα την πατήσετε σε μια άλλη εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη από μένα για σας, με πολλά φυλάκια, για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Α, δεν φοβάμαι, γιατί όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα έχω γίνει εξπέρ στο βιολί. Μα γιατί τέτοια αιμονή στην εκμάθηση του οργάνου? Κοιτάξτε, το βιολί μου άρεσε από παιδί. Πρώτον, είναι το όργανο που πλησιάζει περισσότερο στην ανθρώπινη φωνή. Και δεύτερον. Καλά, δεν ακούσατε τη ρίση του Πρωθυπουργού? Την άκουσα. Και δεν σας έκανε εντύπωση η μελωδικότητα της διδασκαλίας του, τα αντάτζια, τα κρεσέντα του και τα κόντρα τέμπι του? Τι μου λέτε, κλείσανε τα τέμπι? Όχι, όχι. Εννοώ τους ρυθμούς του, τα ραμφιδίσματα της μπακέτας και την ορχιστρική του. Ένας Φον Κάραγιαν σε συσκευασία Σιμίτη. Ακριβώς, Φον Σιμίτης. Όλοι λέγανε ότι είναι καθηγητής. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι ήταν καθηγητής, αλλά της οδικής. Βοήθειας. Όχι, με. Ένας μεγάλος διδάσκαλος, βιρτουόζος και μέτρ της αρμονίας και της μελωδίας. Του εξυγχρονισμού, της σύγκλησης, του πληθωρισμού. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ τον Υπουργό Οικονομικών Δεξιοτέχνη στην άρπα? Μα το ότι ήταν της άρπας το ξέραμε από την αρχή. Έχετε δει τον Υπουργό της Άμυνας σαν το μικρό τυμπανιστή να εμψυχώνει τους επιτελείς του, δίνοντας ένα νέο ρυθμό στο στράτευμα? Έχετε δει τον Αρσένη να χορεύει στο ταψί τους καθηγητές παίζοντας μαγευτικά στον αυλό του τη γνωστή συμφωνία γιαούρτι στραγγιστό σε ρεμίζωνα? Μου έρχεται να κάνω γιούρια στο γεσέ με τα γιαούρδια. Έχετε δει τον Πάγκαλο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να κάθεται στα εξωτερικά σκαλιά του κτηρίου της Κομισιόν να παίζει το παγκαλαμαδάκι του και να αφήνει άφωνους τους φίλους εταίρους μας? Μου σπάσανε Έλα. Το μπαγλαμά. Δώσε, παιδί μου.
Οχ, κάποιοι εταίροι μας έψες αργά. Άσετε τη βασούλα με το μακρύ φαγκότο της, που κάνει το δικό της φαγκοπότη στη βιομηχανία και στην ανάπτυξη. Ένας φαγκοπότης για τη βασούλα. Και δίπλα ο των εσωτερικών, βιρτουόζος στο σαντούρι, να βαράει μια στα δεξιά, μια στα αριστερά και μια στο κέντρο. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Έλα, έλα, έλα Παναγιά μου, δώσε. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πω, πω, πω. Και λίγο, και λίγο πιο εκεί ο Βενιζέλος με την Γκραν Κάσα του, να χορεύει το χορό της αρκούδας. Και ο Βενιζέλος τι θα κάνει, την αρκούδα ή τον αρκουδιάρη? Και τα δύο, τον παίρνει. Αγαπητοί τηλεθεατές, ακόμα μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, κατ' εξαίρεση, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα φίλων της μουσικής της Βουλής των Ελλήνων, από που ακούσαμε αποσπάσματα από την συμφωνία του Σιμίτη Σερέμιζωνα. Έργο για φαγκώτα, πνευστά και κρούστα. Κρούστα!